Έχουμε εξέλιξη στο θέμα της επιχείρησης διάσωσης που έχει στηθεί στο φαλακρό της Εδρά μας. Πάμε να συνδεθούμε ξανά τηλεφωνικά με τον Φάνη Καραμπατσάκη και να μας πει την εξέλιξη. Φάνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας, ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες και δεύτερος από τους τρεις φαίνεται να είναι τραυματισμένος. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο. Είναι 18 πυροσβέστες. Έχουν φτάσει όπου μπορούσαν επειδή επικρατούν εξαιρετικά τριμμενείς καιρικές συνθήκες με όχημα και οι 18 πυροσβέστες ακολουθούν την πορεία για τον εντοπισμό και διάσωση των τριών ατόμων στην περιοχή πύργη του όρου Φαλακρού Δράμας με τα πόδια. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται τα τρία άτομα να μετήχαν σε αγώνα και φαίνεται να έχουν χτυπηθεί από κεραυνό. Ένα άτομο λοιπόν χωρίς τις αισθήσεις του και ένα τραυματίας είναι οι πρώτες πληροφορίες. Πριν από λίγη ώρα έχουν βελτιωθεί κάπως καιρικές συνθήκες και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία στο έργο της διάσωσης σε σχέση με τις προηγούμενες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Φοβερή εξέλιξη. Έχουν χτυπηθεί από κεραυνό, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Έχουμε και ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, όπως μας είπε ο Φάνης.